Η έγκριση τροποποίηση κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων συντήρηση αποκατάσταση βλαβών του Διοικητικού Δικτύου Αρμοδιότητα Περιφερειακή Ενότητα Κορυδία και η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών με επίκουσε παρεμβάσει στον νομό Κορυδία. Η συμφώνηση τροποποίηση κατανομή πιστώσεων ενόγου έργου εξειδικεύει του προπολογισμού και τη πίστωση του 11ου έργου συντήρηση αποκατάσταση βλαβών του Δικτύου Περιοχή κατά 280.000. Που θα διαμορφωθούν στο ποσοστό των 500.000 και 20.000 ευρώ, ένταξη νέου έργου 12 αναδείκτων προσεγγίσεων μεταβελτίωση οδική ασφάλεια στην περιοχή οδό, σχήμα λεποχώρου προπολογισμού για πίσω 210.000, ένταξη νέου έργου 13 μεταβελτίωση προστασία πλανών για ασφαλή διέρευση κυμάτων στην περιοχή οδό, σχήμα λεποχώρου με προπολογισμό για πίσω 70.000, με βάση την επικίνδυνοτητα που υπάρχει στην περιοχή. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή του Σχήμου είναι τεράστια. Ήδη έχουμε ολοκληρώσει μία μελέτη προσέγγισης και γεωτεχνική και περιβαλλοντολογική για τον πώς πρέπει να αποκατασταθεί ολοκληρωμένα η πρόσβαση στο σχήμα. Αυτή τη στιγμή είναι δύο τα υποέργα, γιατί το ένα υποέργο είναι άμεσο, γιατί αυτή τη στιγμή κινδυνεύει ο σχήμος να είναι αποκλεισμένη περιοχή. Αυτό που είπε προηγούμενα ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης έχει άμεση σχέση με την πιο ασφαλή πρόσβαση στο σχήνο, ώστε να ξεπεράσουμε την οδηγία περί απαγορεύσεως. Και το δεύτερο μεγάλο έργο, το οποίο ουσιαστικά θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ασφαλή διέλευση, είναι ένα έργο προϋπολογισμού περίπου στο 1.200.000, προκειμένου να πάρθουν και τα απαραίτητα μέτρα για να είναι πιο ασφαλής η διάθεση. Το σύνολο όμως του έργου και της παρεμβάσεως από αλεποχώρη σε σχήνο με το περισσότερο κομμάτι εντός της περιοχής της περιφέρειας Αττικής έχει προϋπολογισμό περίπου στα 9,5 εκατομμύρια, έχει πολύ βαρύ καθεστώς για την έκδοση της περιβαλλοντολογικής μελέτης. Είμαστε σε συνεργασία και με τις λιμενικές αρχές αλλά και με την κλιματική υπηρεσία για να δώσουμε μια οριστική και μόνιμη λύση στην ευρύτερη περιοχή. Ο τρόπος που διαχειρίζεται η περιφέρεια Πελοποννήσου τα θέματα του ΟΔΟΕ έχει ένα στόχο, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από εκείνα τα έργα τα οποία είχαν ήδη ενταχθεί, είτε με αποφάσεις ΣΑΕΠΟ αφορούν έργα, είτε με ΣΑΠΟ αφορούν μελέτες. Εδώ λοιπόν είμαστε στην κατάρτιση ενός σχεδίου, το οποίο θα σταλεί στο Υπουργείο, το οποίο περίπου είναι γύρω στα 60 εκατομμύρια ευρώ για τις επαναλαμβανόμενες δράσεις, δηλαδή για τις δράσεις εκείνες που είναι συντήρηση, βελτίωση ειδικών αξώνων, καθαρισμοί κτλ. Που κάνουμε κάθε χρόνο, περίπου 15 με 12 εκατομμύρια ευρώ ανά περιφερειακή ενότητα. Δεν θέλω λοιπόν να σταθώ στο πρώτο τμήμα, γιατί νομίζω ότι είναι κατανοητό σε όλους και εξάλλου έρχονται στην Οικονομική Επιτροπή όταν δημοκρατούνται αυτά τα έργα και τα βλέπουμε αναλυτικά. Δεν μπορεί να γίνει σοβαρή κουβέντα στην περιφέρεια του Συμβουλίου, αν δεν έχουμε και εμείς, σαν κρατήσεις του Δημοσίου, όλες τις προτάσεις των διευθύνσεων και των υπηρεσιών, θα μπορούσε να γίνει αυτή η δουλειά. Και αν θέλετε, και τα τεχνικά δελτία που έχουν συνταχθεί, για να μπορούν και να έχουν σαφή εικόνα, είτε είναι αυτοτελή τα έργα, είτε είναι αναλαμβανόμενα. Αλλά καταλαβαίνετε, και λάβει λίγο στη θέση τη δική μα. Ένα πίνακα που είδε δεν ξέρω πόσε σελίδε με δεκάδε έργα, ποια αυτή τη στιγμή από την πλευρά, γιατί θα πω για του χώρου ότι είναι ώρα στιγμωμένα, ποια από αυτά μπαίνουν σε πρώτη γραμμή, ποια μπαίνουν σε δεύτερη, ποια μπαίνουν σε τρίτη. Εκεί έχουμε πει πολλές φορές ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Να καταθέσουμε τη γνώμη. Τόσο να τα δει πιο κατανοημένα για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ως προτρόν περισσότερα χρήματα. Σαφέστατα τα ήδη υπάρχουν έργα ενταγμένα πρέπει να διεκδικήσουμε να προχωρήσουμε να ενταχθούν και στο νέο πρόγραμμα του ΟΔΕ. Έχουν καταγραφεί αυτά τα 5.000 δελτία. Είπα όμως και στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο έργο αρδευτικό του Αγίου Φλόγου, το οποίο έχει τελικά δελτία αναλυτικά. Συνολικό προηγούμενο είναι 14.500.000, όμως θα το κάνουν και κομματιαστά. 10 εκατομμύρια για τους ανοιχτούς τους εξολυνώσεις,
750 για την Ιωστάσιο και 3 εκατομμύρια για το πιστό δίκτυο. Νομίζω ότι είναι το λογικό δελτίο να διεκδικήσουμε με έτοιμα τα γενικά δελτία παραπάνω χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων εμποδίσεων, το οποίο είναι πιο γενικό. Η περιφέρειά μας, η εκάστοτε περιφερειακή διοίκηση, θα μπορέσει να ωφελήσει τα μέλη στον τόπο όταν έχουν δώσει έμφαση κυρίως στους δρόμους, στα φράγματα, στα αρδευτικά έργα και στα αντιπλημμυρικά έργα. Πρώτες, στους λιμένες και κατά τελευταίο λόγο στα διάφορα πολιτιστικά δρόμενα. Στο σημείο που θα συμφωνήσω στην όλη κριτική της εισηγήσεως, στο σημείο που θα συμφωνήσω με την κυρία Πατσαρίου, είναι το θέμα του προϋπολογισμού για τους συμβούλους, εκεί θα μπορούσε να γίνει μια περικοπή, δεδομένου ότι δεν χρειάζονται οι σύμβουλοι, αλλά θα μπορούσαν να δώσουν λιγότερα στους συμβούλους και ένα ποσό από αυτό το ποσό να πάρει στα 10 αυτά που προαναφέραμε. Όταν είναι να συντηρηθούν προβλήματα και έργα που έχουν να κάνουν με την ικανοποίηση βασικών λαϊκών αναγκών, είσαστε και πρόχειροι και αποσπασματικοί. Χαρακτηριστικά παραδείγματα. Προβλέπεται ένα μεγάλο μηδενικό για μελέτες και ελέγχους που έχουν να κάνουν την αντισεισμική θωράκιση σε μια περιοχή που έχει επανειλημμένα πληγεί από μεγάλους σεισμούς και κάθε τόσο κουνάει. Γνωρίζετε ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των δημοσίων κτηρίων, σχολείων, νοσοκομείων κτλ. Δεν έχουν γίνει σχετική έλεγχη. Στο μικρό ποσοστό των ελέγχων που έχουν γίνει, ειδικά σε σχολεία, εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα. Και εσείς στο σχεδιασμό σας έχετε γράψει ένα μεγάλο μηδενικό. Ένα στοιχείο μόνο αρκεί για αυτές σας τις ευθύνες. Από τα 12 νοικιαγωγεία στη Σπάρτη, τα 10 λειτουργούν σε ιδιωτικά και κατάλληλα κτίρια. Κατά τα άλλα, σκοτώνονται ο Τατούλης και ο Καμπόσος για τα έργα βιτρίνας του Άργος, για την πατρότητα των έργων σε ανέγερση ελάχιστων σχολείων όπως τον Μίνακο, και ας μην έχουν βάλει δεκάρα από τον προπολογισμό του Δήμου της Περιφέρειας. Μια άλλη γενική τοποθέτηση που ήθελα να κάνω είναι ότι αποδεικνύεται από την εμπειρία που είχα καταλάβει ότι να κάνουμε καλά και σωστά έργα, μπορούμε να συγκρίνουμε και τις εμπειρίες των Δήμων, τα συμπάσχοντα κόστη, το πόσο κόστησαν, το πόσο άνοιξαν και τι έλυσαν, ότι σήμερα τα έργα για να εξυπηρετήσουν τις λαϊκές ανάγκες και για να είναι άρτια φτιαγμένα, γρήγορα, εκτελεσμένα και φθηνά, πρέπει να είναι μελέτης από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή από την μελέτη έως την επίβλεψη, την κατασκευή και την συντήρησή τους, να εκτελούνται από δημόσιο φορέα. Από ένα δημόσιο φορέα όμως που θα είναι καλά εξοπλισμένος από μηχανήματα, από εργαζόμενους χωρίς συντήρησης, καλά πληρωμένους και με σταθερές σχέσεις και μόνιμες εργασίες.